Τσάι του βουνού παγωμένο. Σερβίρι 4 άτομα. Τους καλοκαιρινούς μήνες θέλετε να ξεδιψάσετε με κάτι δροσερό, δροσιστικό, γλυκό και νόστιμο. Το παγωμένο τσάι του βουνού είναι σίγουρα όλα αυτά που ψάχνετε. Το τσάι του βουνού είναι φτιαγμένο από φρέσκα φύλλα και άνθη από την κατηγορία φυτών σιδερίτης που συλλέγονται στα ελληνικά βουνά και στη συνέχεια αποξηραίνονται. Είναι στην πραγματικότητα ένα τσάι από βότανα, πολύ δημοφιλές στους Έλληνες και πολύ γνωστό εδώ και πολλά χρόνια για τα ωφέλη του για τη γενικότερη υγεία και την αντιοξειδωτική του δράση. Ιδανικό επίσης για προβλήματα δυσπεψίας μετά από κατανάλωση πολύ φαγητού και ποτών. Αφιερωμένο στην κόρη μου Ναταλία. Κατάλληλο για vegan. Υλικά. 10 κλαδάκια αποξηραμένο τσάι του βουνού με τα φύλλα και τα λουλούδια του. 1 λίτρο ή 4 φλιτζάνια νερό. 1 λεμόνι και 1 πορτοκάλι κομμένα σε ροδέλες. 3 με 4 κουταλιές σούπας ελληνικό θυμαρίσιο μέλι, εξαρτάται από το πόσο γλυκό το θέλετε. Οι vegan μπορούν να αντικαταστήσουν το μέλι με το σιρόπι αγάβης. 10 παγάκια. Μια μεγάλη γυάλινη καράφα. Μέθοδος. Βράστε το τσάι του βουνού. Τοποθετήστε 4 φλιτζάνια νερό σε μια κατσαρόλα σε ψηλή θερμοκρασία. Περιμένετε ως ότου το νερό αρχίσει να βράζει και να φτάσει στους 90 βαθμούς Κελσίου, περίπου δηλαδή μετά από 2 λεπτά. Συμβουλή. Είναι καλύτερο να περιμένετε να βράσει το νερό πριν προσθέσετε τα φύλλα τσαγιού. Όσο περισσότερο βράζει το τσάι, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να χάσετε τις θεραπευτικές, αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Όταν το νερό φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού, χαμηλώστε τη φωτιά και τοποθετήστε τα 10 κλαδάκια τσαγιού κομμένα στη μέση, βυθίζοντάς τα στο νερό. Πρόσθετες πληροφορίες. Βάζω περισσότερα κλαδάκια τσάι του βουνού όταν φτιάχνω παγωμένο τσάι. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν το τσάι κρυώνει αργότερα στο ψυγείο, η γεύση του γίνεται ασθενέστερη. Αφήστε το τσάι να βράσει για 2 λεπτά. Βοηθήστε τα κλαδάκια να παραμείνουν βυθισμένα, πιέζοντάς τα με ένα κουτάλι. Στη συνέχεια, σβήστε τη φωτιά. Ετοιμάστε το παγωμένο τσάι. Αμέσως και όσο είναι ακόμα πολύ ζεστό, ρίξτε το τσάι του βουνού μέσα από ένα σουρωτήρι σε μια κανάτα. Τα κλαδιά και τα φύλλα θα πρέπει να παραμείνουν στο κάτω μέρος της κατσαρόλας. Διαφορετικά το τσάι θα γίνει πολύ πικρό. Προσθέστε το μέλι μέσα στο ζεστό τσάι και ανακατέψτε για να το διαλύσετε εντελώς. Φέρτε μια γυάλινη καράφα και τοποθετήστε σε αυτήν μερικές ροδέλες λεμονιού και πορτοκαλιού. Οι υπόλοιπες ροδέλες θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για να διακοσμήσουν τα ποτήρια με το παγωμένο τσάι. Τώρα μεταφέρετε το ζεστό τσάι από την κανάτα στη γυάλινη καράφα. Το παγωμένο τσάι του βουνού είναι τώρα έτοιμο. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε μερικά φύλλα μέντας μέσα στο τσάι. Καλύψτε την καράφα με πλαστική μεμβράνη και φυλάξτε στο ψυγείο για 5-6 ώρες για να κρυώσει καλά. Λίγο πριν σερβίρετε, προσθέστε τα παγάκια στην καράφα με το παγωμένο τσάι και διακοσμήστε κάθε ποτήρι τοποθετώντας μια ροδέλα λεμόνι και πορτοκάλι στο χείλος κάθε ποτηριού. Προτάσεις σερβιρίσματος. Το παγωμένο τσάι του βουνού έχει γίνει γεύση με τη γλυκύτητα του μελιού και την τελικά τη ξινή γεύση του λεμονιού και του πορτοκαλιού. Είναι τόσο δροσιστικό. Το παγωμένο τσάι του βουνού δεν περιέχει καφέινη και είναι ένα φυσικό χαλαρωτικό. Μπορείτε να το δώσετε με ασφάλεια και στα παιδιά σας για ένα δροσερό καλοκαιρινό αναψυκτικό χωρίς συντηρητικά ή ζάχαρη. Εδώ πρόσθεσα και μερικά φύλλα μέντας. Υπέροχος συνδυασμός. Σερβίρετε το για ένα απογευματινό σνακ με κουλούρι ολικής, με βούτυρο και μαρμελάδα. Γιαμ! Απολαύστε το παγωμένο τσάι του βουνού αυτό το καλοκαίρι. Τουριστικός οδηγός Ελλάδας. Επισκεφτείτε οποιοδήποτε ελληνικό βουνό και απολαύστε να συλλέξετε μόνοι σας τσάι του βουνού. Στη συνέχεια δέστε τα κλαδάκια με ένα κορδόνι, κρεμάστε τα ανάποδα και στεγνώστε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε το δικό σας τσάι του βουνού, ζεστό ή κρύο. Ένα απλό φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Απλά, ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η ελληνική φύση.
Στην Ελλάδα θα βρείτε 17 διαφορετικές ποικιλίες από τσάι του βουνού. Ένα από τα καλύτερα είναι στον Όλυμπο. Το τσάι του βουνού μπορεί επίσης να βρεθεί και είναι πολύ δημοφιλές σε όλες τις χώρες της Μεσογείου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Μπορείτε να βρείτε τη συνταγή αυτή γραπτή και στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.